φέτος γίνεται για έκτη χρονιά από τις 17 έως τις 27 Ιανουαρίου με επίκεντρο την Καλαμάτα και σε άλλες 8 πόλεις. Μέσα σε αυτές τις πόλεις το δίκτυο των πόλεων του φεστιβάλ είναι και η Τρίπολη για δεύτερη χρονιά φέτος. Η Τρίπολη φιλοξένησε το φεστιβάλ την πρώτη του χρονιά πριν 5 χρόνια και φέτος πάλι εδώ στο Μεταυροπούλιο οι προβολές θα γίνουν από τις 19 έως τις 22 Ιανουαρίου. Υπάρχει μια εκπαιδευτική ζώνη 9 με 1 που προβάλλονται εκπαιδευτικές ταινίες που αφαιθύνονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υπάρχει και το πρόγραμμα ενηλίγων που θα ξεκινά από τις 5 η ώρα μέχρι τις 10.30 περίπου 11 με μια επιλογή ταινιών ξένων και ελληνικών παραγωγών της τελευταίας διετίας. Η τελετή έναρξης πότε είναι? Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή στις 7 η ώρα εδώ στο Μαλλιαροπούλιο. Μας περιμένουν κάποιες εκπλήξεις. Για την Τρίπολη, ναι, για την Τρίπολη. Η κάθε πόλη μέσα σε αυτό το δεκαήμερο γίνεται παράλληλα οι προβολές. Βέβαια, το όλο πρόγραμμα των 10 ημερών θα γίνει στην Καλαμάτα και στις άλλες πόλεις μέρος του προγράμματος φιλοξενείται για προβολές. Η διοργάνωση ποιανού είναι? Η διοργάνωση είναι του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, μιας εταιρείας αστικής με κερδοσκοπικής που βασίζεται και προχωράει με την βοήθεια των εθελοντών. Στην Τρίπολη συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Τρίπολης που μας παρέχει την αίθουσα το Μαλλιαροπούλιο. Για πόσες ταινίες μιλάμε ότι θα προβληθούν? Ελληνικές και ξένες, από τις ξένες από όλη την γάμα των ξένων ταινιών που είναι 77 στο σύνολο, οι 34 είναι πανελλήνιες πρεμιέρες. Η θεματολογία τους πού επικεντρώνεται περίπου? Φέτος κάνουμε ένα αφιέρωμα στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, οπότε τουλάχιστον στην εκπαιδευτική ζώνη δίνουμε προτεραιότητα σε ντοκιμαντέρ με αυτή τη θεματική. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη? Είναι ελεύθερη, τα πάντα είναι ελεύθερα, τα σεμινάρια, οι προβολές. Φέτος θα υπάρχει και μία προσκεκλημένη στην Τρίπολη, η Αριάν Μπεντάν που είναι από το Καναδά και θα παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ της στο Ζάγκρος. Τέτοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις τονώνουν τις τοπικές κοινωνίες, πιστεύετε? Ναι, πιστεύω ότι τονώνουν. Είναι κάτι που γίνεται σε μια περίοδο η οποία είναι καταθλιπτική, αν μη τι άλλο, μες το χειμώνα, τέλος Γενάρη, είναι μια περίοδος που δεν γίνονται πολλά πράγματα. Οπότε το να γίνονται τέτοιες πολιτιστικές δράσεις προφανώς τονώνει, όχι μόνο ηθικά, αλλά και εμπορικά, φαντάζομαι, γιατί θα δουλέψουν και μαγαζιά και ξενοδοχεία. Και ο κόσμος, εντάξει, έχει μια εναλλακτική. Το θέμα είναι ότι αυτές οι πολιτιστικές δράσεις πρέπει να υποστηρίζονται καθαρά από τους Δήμους και τις περιφέρειες όπως τους αξίζει. Έχουμε δυστυχώς φτάσει στο σημείο να ζητιανεύουμε για κάτι το οποίο αυτονόητα θα έπρεπε να εκτιμάται από όλους. Και όσον αφορά, έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα αυτό το φεστιβάλ και αν θα συμμετέχουν αυτές που θα διαγωνιστούν σε κάποιο διεθνές φεστιβάλ? Ναι, οι ταινίες αυτές, όπως σας είπα, 34 είναι πανελλήνιες πρεμιέρες. Το φεστιβάλ δεν έχει άκρος διαγωνιστικό χαρακτήρα. Βέβαια, δίνονται δύο βραβεία κοινού. Ένα για το καλύτερο ελληνικό ντοκιμαντέρ και ένα για το καλύτερο ξένο ντοκιμαντέρ. Υπάρχει μια κριτική επιτροπή που εκτιμά ταινίες που αφορούν την ισότητα. Από πέρσι έχει θεσμοθετηθεί στο φεστιβάλ να δεχόμαστε ταινίες που αφορούν δύμφυλες και έμφυλες σχέσεις και θέματα ισότητας και δίνεται ένα βραβείο. Οπότε υπάρχει μια κριτική επιτροπή που ανάμεσα από 14 ταινίες θα διαλέξει την καλύτερη. Αυτό είναι το κομμάτι του διαγωνιστικού.